Λάκη! Έλα Λάκη! Ήρθε γράμμα συστημένο λάκι. Ναι! Από την Ιφιγένεια Κο Λάκη! Πρέπει να το ανοίξουμε! Μυρίσου πρώτα να δούμε αν έχει μέσα ουσίες παράνομες! Μυρίσου, μυρίσου! Έχει μέσα κανένα γυμνό κούρο, τίποτα! Μυρίσου, μυρίσου! Θα το ανοίξουμε τώρα! Θα το ανοίξουμε τώρα! Ήρθε, με συστημένο, ήρθε συστημένο με ειδοποίηση από το ταχυδρομείο. Και πήγε η Κυριακή στο τάχηδρομείο και μα το έφερε! Βέβαια! 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 Ορίστε! Στα Είστε Κυριακή, δε. Τα χανιά, δε. Καλή άνοιξη και καλό Πάσχα σε σένα και στην οικογένειά σου, παιδιά. Και λάγκη, σου στέλνω λίγα άνθη μπουμπούκια από τον κήπο μου. Ω, oh, Αθηνά! Ω, oh, η φυγένεια μου! Η φυγένεια μου! Κοίτα, κοίτα, Μαργαρίτες, κοίτα! Κοίτα πώς μας αγαπεί ο κόσμος, κοίτα! Κοίτα! Χαρίγες? Και Έχει και ένα γράμμα. 33 του 2023. Χανιά Σούδα. Πολύ αγαπημένη μου Θέκλα, εύχομαι να είσαι μια χαρά, να συνεχίσεις έτσι δημιουργικά, δυναμικά και αγαπητικά όπως μόνο εσύ ξέρεις. Σκέφτηκα να σου στείλω τον υπέροχο πάρθενονα μέσω της κάρτας φυσικά. Διότι θυμήθηκα την αφήσαμε τον πανέμορφο κούρο και γελάω όλο το πρωί. Σου εύχομαι να το δεις και ζωντανό τον κούρο <Σχει> Είναι σλάκι μου και είναι και μεγάλη εβδομάδα Θα κολλαστούμε πάλι Σαν πως δεν έχουμε κολλαστεί αρκετά Γελάω, πλάκα κάνω Μου φτιάχνει τις μέρες μου Πέραν το γνώσιο μου προσφέρεις απλόχερα Με χαλαρώνει και νιώθω σου περνάει ο χρόνος να συνδέω με πιο γλυκά και αγαπητικά με σένα. Σε περιμένω στην όμορφη Κρήτη. σω έρθω εγώ στην ωραία μα Κύπρο. Έχω πολλά χρόνια να την επισκεφτώ και το θέλω πολύ. Καλώ η Ιφηγένεια. Σου εύχομαι καλέ γιορτέ και ανυπομονώ να πάρω το νέο σου βιβλίο στα χέρια μου. Εγώ ανυπομονώ να ξαναρχίσω να το γράψω. Ήθελα να πω. Με εκτίμηση και μια τεράστια αγκαλιά. Εφηγένεια Κό. Αυτό είναι ο Παρθενόνα από την Εφηγένεια Κό. Αυτά είναι μπουμπούκια από τον κήπο τη Εφηγένεια Κό που μα έχει αποστείλει. Και όπω μάθαμε, σκέφτεται τον κούρο και γελάει. Εγώ σου εύχομαι να δει τον κούρο ζωντανά από κοντά και να μην γελά. Θα το ευχαριστηθεί. Αυτό σου εύχομαι. Λοιπόν, απόψε. Με βλέπετε μου έτσι λίγο αναμαλέ. Εντάξει. Μεταξύ μα τώρα. Βίντεο για το κανάλι μα τώρα. Λοιπόν, απόψε. Γυρίσαμε. Απόψε, δηλαδή, χθε. Μην φανταστείτε σήμερα. Έχει γυρίσει η ώρα πλέον γυρίσαμε ένα πολύ ωραίο βίντεο συζήτηση μαζί με τη Μαρία Μπατζίδη, η οποία είναι μία 33χρονη βουλεύτρια, ναι. Είναι μία νεαρή βουλευτής, να, βουλευτή, να, βουλεύτρια, η οποία είναι μέλος της ψυχοεκπαιδευτικής μας κοινότητας. Ψυχοεκπαιδεύεται στο κανάλι μας και έκανε μία πολύ... Έτσι, ενδιαφέρουσα ανάρτηση στο Instagram πριν μέρες και πιάσαμε την κουβέντα και την προσκάλεσα και θα μιλήσουμε η συνομιλία μας θα δημοσιευτεί ζωντανά, σε ζωντανή μετάδοση, θα κάνει πρεμιέρα δηλαδή το βίντεο με τη Μαρία Παντζίδου, τη Μεγάλη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, όπου μιλάμε για ανεπιθύμητα μηνύματα στα social, που στέλνουν όχι κούρους τον εαυτό τους, χωρίς να τους ρωτήσουμε, τον μισογενισμό, την προστασία του γυναικού στην Ελλάδα και επίσης ε, κάτι καινούριο, η Μαρία μου έχει δώσει το σύνδεσμο που θα υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο που θα μεταδοθεί σε πρεμιέρα τη Μεγάλη Τετάρτη στις 7 για την εφαρμογή που είναι ένας σύντομος οδηγός τσέπη για την αντιμετώπιση της εμφύλης βίας θα τα πούμε ξανά αύριο κανονικά στο vlog μας ή νερό, εν σκυλάκι, εν υδατώθηκε. έλα το σκυλάκι μου, έλα το σκυλάκι μου, έλα τί... <laughs> εδώ, ό,τι το σκυλάκι βιώνει κάποια δραματική συνθήκη επειδή ήρθε η αδερφή του και επειδή χάνει τη μαμά του. Ε, χάνεις τη μαμά σου, ναι, χάνει τη μαμά του. Αυτά. Η Φιγένεια για χαρά. Κόσμε για χαρά. Ναι, ναι, ναι. Και όπως είπαμε και το πρωί στο σύντομο short που είναι μόνο ένα λεπτό, πόσα να πει ένα λεπτό, γιορτέ είναι, θα περάσουν. Αυτά. Να κλείσουμε. Πατήσουμε το κουμπί να κλείσει. Ναι, 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 ναι. Μα δεν θέλω να κιόλας, κιόλα, βρε. Βρε, κούρε, κούρε. <laughs>